Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα. Να είμαι πιστός στην πατρίδα. Να υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους. Να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους. Και να εκπληρώνω. Και να εκπληρώνω. Τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Συγχαρητήρια. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνδημότες, πραγματικά σήμερα νιώθω ιδιαίτερα συγκινημένος και ιδιαίτερα χαρούμενος, διότι βρίσκομαι μπροστά σας για να σας πω και για να δεσμευτώ για αυτά τα τόσο σπουδαία που έχουμε να κάνουμε τα επόμενα 4 χρόνια. Με την παρουσία σας απόψε, την τελετή ορκομοσίας της νέας Δημοτικής Αρχής του Δήμου Πύλου Νέστορος, τιμάτε όλους τους δημότες και τις δημότητες του Δήμου μας. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς αυτή την ιερή και συγκινητική στιγμή να σας έχουμε δίπλα μας. Σεβασμιότατε, από καρδιάς σας εκφράζω τις θεσμές μου ευχαριστίες για την αποδοχή της προσκλήσεώς μου να ορκίσετε το νέο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας. Με σεβασμό και ιδιαίτερη εκτίμηση στο πρόσωπό σας, σας διαβεβαιώ ότι θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια αγαστή συνεργασίας με την τοπική εκκλησία προς όφελος των πολιτών αλλά και των δύο θεσμών. Όταν ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα της δεύτερης Κυριακής των εκλογών, ήξερα ότι μια μεγάλη δοκιμασία είχε τελειώσει. Όμως δεν είχα καμία αμφιβολία ότι η δύσκολη μάχη είναι μπροστά μας. Να κάνουμε πράξη τις δεσμεύσεις μας. Να αλλάξουμε αντιλήψεις και νοοτροπίες που κρατούν το Δήμο μας πίσω. Προεκλογικά με την παράταξή μου δίπλα στο Δημότη δεσμευτήκαμε ότι ενωμένοι μπορούμε να αλλάξουμε την εικόνα του Δήμου. Με αυτή την δέσμευση μας αγκάλιασε ο κόσμος. Με την δέσμευση αυτή εκλεγήκαμε και με αυτό το ενωτικό πνεύμα θα πορευτούμε ως νέα Δημοτική Αρχή. Είμαι έξω από τη λογική μας ο διαχωρισμός των δημοτών στους δικούς μας και στους άλλους. Προσωπικά, τη μέγιστη στιγμή που μου δώσατε να με εκλέξετε στο αξίωμα του Δημάρχου το αντιλαμβάνομαι ως ευθύνη και διακονία. Ευθύνη απέναντι στο σύνολο των δημοτών που αγωνιούν για το αύριο του τόπου. Ευθύνη να φανά αντάξιος των προσδοκιών που δημιούργησα. Ευθύνη να ενώσω δυνάμεις και να συγκεράνω αντιθέσεις. Ευθύνη να αναζητήσω συμμαχίες και να αξιοποιήσω ευκαιρίες προς όφελος των δημοτών. Σας δηλώνω εξ αρχής ότι όλοι μας έχουμε επίγνωση του δύσκολου όργου που μας περιμένει. Άλλωστε, είναι κοινό μυστικό ότι ο Δήμος μας έχει πολλά και σημαντικά θέματα να αντιμετωπίσει, όπως είναι οικονομικά, σύστημα παραγωγής έργου, συστήματα διοίκησης και συστήματα που θα τον οδηγήσουν σε ακόμη καλύτερες πορείες για ένα καλύτερο αύριο. Η πρόκληση που έχουμε μπροστά μας ως νέα Δημοτική Αρχή είναι μεγάλη. Ο Δήμος έχει ανάγκη από ένα μοντέλο αυτοδιοίκησης που θα λειτουργεί με αξιοκρατία, διαφάνεια, λογοδοσία και αποτελεσματικότητα απέναντι στο Δημότη. Με τη σημερινή μέρα εγκαινιάζουμε μια μεγάλη προσπάθεια που αγγίζει τις ζωές όλων μας. Να δημιουργήσουμε ένα Δήμο με ανθρώπινο πρόσωπο. Ένα Δήμο φιλικό απέναντι στο Δημότη που θέτει ως κύρια εξυπηρέτηση των δημοτών την αναβάθμιση της καθημερινότητάς τους. Είναι καιρός να αναδείξουμε τις φυσικές ομορφιές του τόπου μας, τον πολιτισμό, τα ήθη και τα έθιμά μας και να δώσουμε ευκαιρίες δημιουργικής έκφρασης σε όλους και ιδιαίτερα στους νέους και στα παιδιά μας. Οι παραπάνω άξονες είναι πέρα και πάνω από κομματικές σημαίες και προσωπικές φιλοδοξίες. Αφορούν τις πραγματικές ανάγκες των δημοτών που ζητούν από εμάς λύσεις. Δεν τρέφω όμως αυταπάτες.
Τίποτα από όσα ανέφερα δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τη συμμετοχή, τη συστράτευση και την κινητοποίηση όλων μας. Απαιτείται συλλογική προσπάθεια. Στη δύσκολη πορεία που ξεκινάμε σήμερα, ξέρω ότι έχω πολύτιμους συμπαραστάτες, την ομάδα μου μέσα και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο, τους ανθρώπους που πιστέψαν εξ αρχής στις δυνατότητες του τόπου μας. Θέλω να τους ευχαριστήσω δημόσια για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν. Ξέρω επίσης ότι μπορώ να υπολογίζω στους εργαζόμενους του Δήμου μας. Η ποιότητα, ο επαγγελματισμός, η ευσυνησία και η ευγένεια στην δουλειά τους θα αποτελέσουν την καλύτερη εγγύηση για την άριστη συνεργασία μας. Από τη μεριά μου θέλω να τους διαβεβαιώσω ότι η πόρτα του γραφείου μου θα είναι πάντοτε ανοιχτή σε όλους. Θέλω όμως αυτή τη στιγμή να απευθύνω κάλεσμα συνεργασίας σε όλες τις υγιείς δυνάμεις του Δήμου μας. Πρώτα απ' όλα θέλω να καλέσω τις δημοτικές παρατάξεις. Θέλουμε τις προτάσεις τους, θέλουμε τη στήριξή τους. Έχουμε ανάγκη από την επικοδομητική και καλόπιστη κριτική τους. Δεν θέλουμε να αλλάξουμε τα κακώς κείμενα του Δήμου. Επιβάλλεται να συνεργαστούμε και να βελτιώσουμε τη λειτουργία του Δήμου μας. Το μέγεθος των προβλημάτων που έχουμε απέναντί μας είναι τόσο μεγάλο που δεν χωρούν προσωπικές ατζέντες και μικροπολιτικά συμφέροντα. Θέλω επίσης να απευθυνθώ στην Εκκλησία. Υπολογίζουμε στη βοήθεια και στη συμπαράστασή της, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε φαινόμενα φτώχειας και δοκιμασίας των συνανθρώπων μας. Τους νέους μας. Θέλουμε την παρουσία τους και τη συμμετοχή τους. Αυτοί αποτελούν το μέλλον του τόπου μας. Χρειαζόμαστε τη δική τους ματιά και προοπτική για τα θέματα που τους αφορούν. Επίσης θέλουμε κοντά μας τους συλλόγους, τις ομάδες εθελοντών, τον επιχειρηματικό κόσμο και όλους τους δημιουργικούς πολίτες που αγαπούν και πονούν αυτόν τον τόπο. Ζητώ την ενεργό συμμετοχή όλων σας για να προχωρήσουμε μαζί τα έργα που θα αλλάξουν την όμορφη και ευλογημένη περιοχή μας. Είμαι πεπισμένος ότι όλοι μαζί, ενωμένοι, μπορούμε να καταφέρουμε πολλά και θα τα καταφέρουμε. Ο Ζαν Μονέ είχε πει κάποτε ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Αυτοί που θέλουν να είναι κάποιοι και αυτοί που θέλουν να κάνουν κάτι. Εμείς σας διαβεβαιώνω ότι ανήκουμε στη δεύτερη κατηγορία, δηλαδή στους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν κάτι. Και η σημερινή ορκομοσία αποτελεί την απαρχή μια νέας και δημιουργικής πορείας για το Δήμο μας. Θέλοντας πριν κλείσω και κατέβω από το βήμα, να σας πω ότι ήμουνα ιδιαίτερα συγκινημένος. Για πρώτη φορά ενδεχομένως έκανα και αρκετά εκφραστικά λάθη. Είναι όμως φυσιολογικό, γιατί είμαι σε ένα χώρο που το 1999 ήρθα τότε ως νέος υπάλληλος εδώ. Ο χώρος αυτός, με τις τότε άοκνες προσπάθειες του τότε Δημάρχου Πύλου, κ. Σκανάκης μάλιστα ήταν δημοτικός σύμβουλος τότε, και με τη σφοδρή αντίδραση του τότε διοικητή της Εθνικής του κ. Καρατζά, αυτό το ιστορικό κτίριο της οικίας Τσιγκλιτήρα ήθελε να παραμείνει στην ιδιοκτησία της Εθνικής Τραπέζης και να μεταφερθεί εδώ το τότε υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας εδώ. Ο κύριος Φιλιππόπουλος, σε ταξίδι που είχα μαζί του στην Αθήνα, μου είχε πει δύο πράγματα όταν επιστρέφαμε. Δεν κάνουμε ποτέ πίσω σε ό,τι θέτουμε και ό,τι δάνεια παίρνουμε, τα παίρνουμε για αναπτυξιακούς σκοπούς. Αυτό το θυμάμαι ακόμη. Και μάλιστα με άλλους δύο συναδέρφους μου που σήμερα βρίσκονται εδώ, είχαμε χειριστεί τότε τον πρώτο φάκελο επιτυχώς. Άρα, για το μεγάλο θέμα που είπαμε μετά όλοι, για το μεγάλο δρόμο, το Καλαμάτα, Αριζόμυλο, Πύλος, Μεθόνη, θεωρώ ότι όλοι μας ενωμένοι ως μία γροθιά θα καταφέρουμε αυτό το έργο να το υλοποιήσουμε και να το ολοκληρώσουμε. Και θα το ολοκληρώσουμε γιατί αυτό μας επιβάλλει η κοινωνία μας
και η προσπάθεια την οποία πρέπει να κάνουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς που σήμερα, παρόλο τις δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες, παρευρεθήκατε εδώ, υπομονεύσατε την ομιλία όλων μας τόση ώρα. Αλλά θεωρώ ότι σήμερα γίνεται η απαρχή μιας νέας προσπάθειας για το Δήμο. Θεωρώ, εγώ προσωπικά, ο Δημήτρης ο Καφαντάρης, ο Ηλίας ο Κανάκης και ο Δημήτρης ο Βρετάκος, έχοντας ξεκινήσει ηλικιακά από την ίδια αφετηρία και από τα ίδια σχολεία της Πύλου και της Μεθόνης, αλλά και η Σοφία Αποστολοπούλου, θα συνεργαστούμε και όλοι μαζί θα επιτύχουμε στο τέλος αυτής της τετραετίας να είμαστε όλοι υπερήφανοι για την πορεία αυτή που κάναμε. Σας ευχαριστώ όλους θερμά. Ευχαριστώ τον Σεβασμιότατο για την παρουσία του. Ευχαριστώ τον κύριο Περιφερειάρχη. Ευχαριστώ τον φίλο μου βουλευτή Γιάννη Λαμπρόπλο, τον Μίλτο τον Χρυσομάλη, καθώς επίσης και τους νέους περιφερειακούς συμβούλους που ευρίσκονται εδώ, τον φίλο μου παλιό περιφερειακό σύμβουλο, πρώην δήμαρχο Μεσίνης, τον Στάθη Αναστασόπλο, τον φίλο Θανάση Βασιλόπλο, θερμά συγχαρητήρια. Αφήνω τελευταίο τον αγαπητό μου φίλο, τον οποίο είμαστε μαζί και στο Πανεπιστήμιο, αλλά και σμηνίτες στην 120 ΠΕΑ, τον Γιώργο τον Αθανασόπλο. Εύχομαι σε όλους καλή πορεία, καλή θητεία και καλή υπομονή. Σας ευχαριστώ θερμά.